Έστελνε στην Ελλάδα ανοιχτά πλέον στρατιωτικές ενισχύσεις, αφού ήταν κοινή πεποίθηση πως η Γερμανία θα επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι των Βρετανών. Στο μεταξύ, ανησυχώντας ο Μουσολίνι από τις συνεχείς αποτυχίες του Ιταλικού στρατού και θέλοντας να παρουσιάσει στους Γερμανούς συμμάχους του κάποιο επίτευγμά του, προετοίμασε με σχολαστικότητα τη λεγόμενη «αιαρινή επίθεση». Μάλιστα, αποφάσισε να την παρακολουθήσει προσωπικά, πιλοτάροντας ο ίδιος το αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Αλβανία. Η σφοδρή ιταλική επίθεση άρχισε ευνίδια το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941 στον κεντρικό τομέα, βορειοδυτικά της Κλεισούρας και σε μέτωπο 6 χιλιόμετρων και συνεχίστηκε με αμύωτη σφοδρότητα μέχρι τις 15 Μαρτίου. Από την ημέρα εκείνη, η ιταλική επίθεση άρχισε να ατονεί για να εκφυλιστεί τελείως από τις 25 του ίδιου μήνα. Οι Ιταλοί πολέμησαν με πραγματικό πείσμα, αλλά προσέκρουσαν στη στεναρή και άκαμπτη αντίσταση των Ελλήνων μαχητών και αναγκάστηκαν να παραιτηθούν και από την τελευταία αυτή προσπάθειά τους. Το περιμάχητο ύψωμα 731 που δέχθηκε το βάρος της ιταλικής επιθέσεως και κυριολεκτικά ανασκάφηκε από τα πυρά του πυροβολικού και της αεροπορίας, κράτησε και έγινε το σύμβολο του αγώνα και του ηρωισμού των Ελλήνων μαχητών. Ο Μουσολίνι που παρακολουθούσε προσωπικά όλη την ιταλική προσπάθεια έφυγε για τη Ρώμη αηδιασμένος και ντροπιασμένος, γιατί οι δυνάμεις του δεν προχώρησαν ούτε ένα βήμα. Ο απλός στρατιωτικός περίπατος, όπως θεωρούσε την εκστρατεία κατά της Ελλάδας η ιταλική στρατιωτική ηγεσία, είχε εξελιχθεί σε πραγματική πανολεθρία. Ο Χίτλερ από καιρό προετοίμαζε την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και ανησυχούσε μήπως η διαιώνιση της ελληνοϊταλικής σύγκρουσης έδινε την ευκαιρία στη Βρετανία να μεγιστοποιήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία και να παρασύρει στη σύγκρουση την ουδέτερη και πάντα καιροσκοπούσα Τουρκία. Έτσι, αποφασίστηκε να γίνει ταυτόχρονη επίθεση των γερμανικών δυνάμεων κατά των δύο αυτών χωρών. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, το σχέδιο Μαρίτα προέβλεπε επίθεση των Γερμανών από τη Βουλγαρία. Οι δυνάμεις που διατέθηκαν για το σκοπό ήταν πολυάριθμες, πολλαπλάσιες εκείνες των αμυνωμένων, υποστηριζόμενες από πολύ μεγάλο αριθμό αεροσκαφών. Οι ελληνικές δυνάμεις υπεράσπιζαν ένα σύστημα οχυρωματικών έργων γνωστών με το όνομα «Γραμμή Μεταξά», που κάλυπτε τα βόρεια σύνορα της χώρας προς Βουλγαρία. Επιπλέον υπήρχαν στην τοποθεσία Βερμίου δύο ελληνικές και δύο βρετανικές μεραρχίες πεζικού, μία Αυστραλών και μία Νεοζηλανδών, καθώς και μία βρετανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Τις δυνάμεις αυτές υποστήριζαν περίπου 80 βρετανικά αεροσκάφη και όσα ελληνικά εξακολουθούσαν να είναι σε δράση. Η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα και την Νότια Ιουγκοσλαβία άρχισε ευνηδιαστικά στις 05:15 της 6ης Απριλίου 1941. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα, με σχετική διακοίνωσή του, γνωστοποιούσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κοριζή, που είχε αντικαταστήσει τον Ιωάννη Μεταξά, ότι η γερμανική επίθεση έγινε γιατί η Ελλάδα δεν τηρούσε την ουδετερότητα. Γερμανικά αεροσκάφη εξάλλου βομβάρδισαν τον Πειραιά και την Ελευσίνα με τρομερές καταστροφές.
Στη γραμμή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, οι Γερμανοί επικέντρωσαν την κύρια προσπάθειά τους στη διάνοιξη της στενοπού Ρούπελ στην κοιλάδα του ποταμού Στριμώνα. Παρά το συνεχές σφυροκόπημα από τις μηχανοκίνητες μονάδες και τα αεροσκάφη, ο εχθρός δεν κατόρθωσε τίποτε το αξιόλογο κατά την πρώτη ημέρα. Οι Γερμανοί συνέχισαν την επιθετική τους προσπάθεια και κατά τις επόμενες ημέρες, αλλά το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να καταλάβουν ορισμένα προωθημένα οχυρά στο όρος Κερκίνη και τη Δυτική Θράκη. Στο μεταξύ όμως συνέτριψαν τη γιουγκοσλαβική αντίσταση και άρχισαν να ξεχύνονται προς τη Θεσσαλονίκη από την κοιλάδα του Αξίου ποταμού. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, οι ελληνικές δυνάμεις στην Ανατολική Μακεδονία υποχρεώθηκαν στις 9 Απριλίου 1941 να συνθηκολογήσουν. Μόνο τότε οι ηρωικοί υπερασπιστές των οχυρών διέκοψαν τον τιτάνιο αγώνα και κατέθεσαν τα όπλα. Στη συνέχεια, τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία. Οι Γερμανοί προέλασαν ταχύτατα στο εσωτερικό και οι ελληνικές δυνάμεις στη Βόρεια Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία υποχρεώθηκαν αρχικά να συμπτυχθούν και κατόπιν να συνθηκολογήσουν. Έτσι, στις 9 Απριλίου, τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κοριζής, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αυτοκτονεί στις 18 Απριλίου. Την 21η Απριλίου, πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Τσουδερός. Την ίδια μέρα, οι διοικητές των τριών σωμάτων στρατού, Γάμα Τσολάκογλου, Πίδε Μάστιχας και Γάμα Μπάκος, συνθηκολογούν. Την 23η Απριλίου μεταφέρονται από το Σκαραμαγκά στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά με υδροπλάνο ο βασιλιάς Γεώργιος με τον πρωθυπουργό αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον πόλεμο από την ελεύθερη Κρήτη. Ο βασιλιάς καταλύει για λίγο στη βίλα Αριάδνη του Εύανς, στην Κνωσό, αλλά αργότερα, όταν αρχίζει η μάχη της Κρήτης, μεταφέρεται στην έπαυλη Μάνου, στην Πελεκαπίνα των Χανίων. Το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα, αφού επιβράδυνε κάπως τους Γερμανούς στις διαβάσεις του Ολύμπου,